Τώρα, στην επόμενη συζήτησή μας, καλησπέριζω τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλησπέρα, κύριε Κερίδη, τι κάνετε? Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καταρχάς, τι γεύση σας άφησε σήμερα αυτή η ειδική συνεδρίαση στη Βουλή? Ανάμεικτη, θα σας έλεγα. Υπάρχει το καλό ότι τα μεγάλα κόμματα, τα κόμματα εξουσίας, κατεδίκασαν προφανώς μαζί με την κυβέρνηση απερίφραστα τα εκτροματικά που βλέπουμε, τα εξωφρενικά που βλέπουμε να γίνονται με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και τάχθηκαν υπέρ των κυρώσεων. Το κοινάλ υπέρ και της αποστολής στρατιωτικού υλικού. Εκεί διαφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί πέρα τα μικρότερα κόμματα είχαν τις δικές τους παραφωνίες. Ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Αυτό είναι το καλό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια ζητήματα που μπορούμε να πούμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εντάξει. Πάντως, έχει τη σημασία του... Ας είμαι γενναιόδωρος και κρατήσουμε έτσι το εθνικό... Έχει πάντως τη σημασία του ότι μπορεί να υπήρξαν διαφωνίες, αλλά δεν ήταν και από τις σκληρότερες συγκρούσεις που είχαμε δει στην Βουλή. Δηλαδή, για τα μέτρα του ελληνικού πολιτικού συστήματος, νομίζω καλά τα πήγατε όλοι σήμερα. Νομίζω ναι. Και σε αυτές τις πολύ κρίσιμες ώρες στείλαμε ένα μήνυμα σοβαρότητας, έγινε μια ουσιαστική συζήτηση. Ναι. Ναι. Τώρα, κύριε Κερίδη, σας ρωτάω και ως βουλευτή αλλά και ως διεθνολόγο προφανώς, δεν έχει μια λογική αυτό που ακούμε και από αναλυτές και από την εξωματική αντιπολίτευση, για να είμαι έντιμος, τίμιος, ότι η Ελλάδα από τη στιγμή που δεν είναι κοινή ευρωπαϊκή υποχρέωση η αποστολή πολεμικού υλικού, ενώ είναι μια χώρα έχουσα ειδική σχέση με τη Ρωσία στο διάβα των χρόνων, μπαίνει στο σκληρό μπλοκ και κατά κάποιο τρόπο μπαίνει μόνη της σε ένα μελλοντικό στόχαστρο της Ρωσίας. Έχει αυτό μια βάση κατά τη γνώμη σας, το αναγνωρίζετε ή όχι? Κοιτάξτε, πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχη και ακόμα περισσότερο κίνηση αποστολής στρατιωτικού υλικού. Η Ελλάδα έχει χίλιους λόγους γιατί πρέπει να είναι σε αυτή την ομάδα και πιο μπροστά από αυτή την ομάδα. Αν στέλνει η Πορτογαλία, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι απούσα, διότι μας αφορά άμεσα, διότι έχουμε τον επιτίδιο απέναντι και δεν θέλουμε τέτοιου τύπου συζητήσεις αύριο να γίνουν στη Γερμανία ή στη Φιλανδία ή στην Πορτογαλία από τους αντίστοιχους ΣΥΡΙΖΑ εκεί, που θα λένε ναι, κακή η Τουρκία, κακό αυτό που κάνει, αλλά εμείς καλύτερα ας μην ανακατευθούμε. Γι' αυτό το λόγο η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να βγει τόσο μπροστά στο ζήτημα αυτό, να καταδικάσει, αλλά όχι απλώς τα λόγια. Και θέλω να πω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, μια που μου δίνεται την ευκαιρία, σε όλα αυτά ήταν πάντοτε πολλά βήματα πίσω. Όταν εμείς προχωρούσαμε στις αμυντικές δαπάνες, ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε ότι κάνουμε σπατάλες. Σήμερα οι Ευρωπαίοι διπλασιάζουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς. Είδατε τους Γερμανούς, έτσι δεν είναι? Ναι. Όταν προχωρούσαμε στην Ελληνογαλλική Συμμαχία, ο ΣΥΡΙΖΑ την καταψήφιζε και την Ελληνοαμερικανική τώρα που θα έρθει. Όταν θέλαμε δηλαδή τη συσπήρωση, τη σύσφιξη, το ενιαίο μέτωπο, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν απέναντι. Όταν η Ευρώπη προχωρούσε στην οικονομική ενίσχυση, την ελάχιστη οικονομική ενίσχυση στη δοκιμαζόμενη Ουκρανία πριν από 2 εβδομάδες, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι 5, παρακαλώ, και αυτό είναι η ντροπή, ντροπή πραγματικά, καταψήφισαν την πρόταση να ενισχυθεί οικονομικά, προσέξτε, οικονομικά, όχι στρατιωτικά. Κύριε Κερίδη, επειδή είδα και την απάντηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να σας επισημάνω αυτό που λένε οι άνθρωποι. Πρώτον, ότι μιλάμε για μια ψηφοφορία που έγινε 2 εβδομάδες πριν την εισβολή. Και δεύτερον, ότι το ψήφισμα αφορούσε στην εμπλοκή του Δούνου του στη χώρα για να παίρνει χρηματοδότηση όταν θα υλοποιούσε πολιτικές. Δηλαδή, αυτό που λένε οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι καταψήφισαν το να μπει το Δούνου του στην Ουκρανία και να τους βάλει μνημόνιο. Λένε ψέματα? Κοροϊδεύουν. Γιατί? Κοροϊδεύουν και δεν έχουν το θάρρος να βγουν να πούν την αλήθεια. Διότι το ψήφισμα το ζήτησε η ίδια η Ουκρανία. Και θεώρησαν λοιπόν οι έξυπνοι 5 ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι κάνουν χάρη στην Ουκρανία καταψηφίζοντας την πρόταση της Ουκρανικής κυβέρνησης που είναι σε αδιέξοδο, ψηφίζοντας μαζί με την ελληνική λύση, μαζί με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά. Εδώ μιλάμε για απίστευτες αντιφάσεις και
απίστευτη κοροϊδία από ένα σημείο και μετά. Δεν θέλω όμως να επιμείνω σε αυτό. Να σας πω ότι μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν θέλαν τις κυρώσεις επίσης. Τώρα είναι στις κυρώσεις. Και τώρα ποιος δεν ήθελε τις κυρώσεις, το στρατιωτικό υλικό. Μονίμως είναι πολλά βήματα πίσω. Ποιος δεν ήθελε τις κυρώσεις? Υπάρχει κόμμα στην Ελλάδα που δεν ήθελε τις κυρώσεις? Η εξάντληση των διπλωματικών μέσων για να αποτραπεί ο πόλεμος δεν συμπεριλαμβάνει και τις κυρώσεις? Με συγχωρείτε, ακούσατε τη δήλωση ο κύριος Κούλογλου, ο κύριος Αρβανίτης, ακούσατε τις δηλώσεις πολλών στελεχών. Ο Νάσος Ηλιόπουλος τι ανάρτησε σχετικά με αυτή τη συζήτηση που γινόταν για τις κυρώσεις? Ναι, όλοι καταδίκασαν τη ρωσική εισβολή, ουδής διαφώνησε με τις κυρώσεις. Κάνετε λάθος. Το να καταδικάσεις τη ρωσική εισβολή είναι το εύκολο. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να μην την έχει καταδικάσει παγκοσμίως, θα σας πω. Mm-hmm. Παγκοσμίως. Υπάρχουν, εκτός από τους πελάτες της Ρωσίας. Η Κίνα. Όχι, όχι. Προσέξτε το. Ναι. Εκτός από τους πελάτες της Ρωσίας, mm-hmm. όπως ο Άσαντ, ο αγαπημένος κάποιον στην Κουμουνδούρου Μαδούρο, το Αζερμπαϊτζάν, η συντηρητική πλειοψηφία των χωρών έχει καταδικάσει. Το θέμα δεν είναι να καταδικάσεις. Και το θέμα δεν είναι τα λόγια. Mm-hmm. Το θέμα είναι και κάποιες πράξεις. Και επειδή εμείς θέλουμε να έχουμε πράξεις αύριο το πρωί, θέλουμε να έχουμε αξιοπιστία να τις απαιτήσουμε αυτές τις πράξεις από τους εταίρους και τους φίλους και τους συμμάχους μας. Αυτό σας λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν και σε αυτό βραδυπορών. Ευτυχώς ήρθε σε αυτό τώρα, όπως θα δει και με τις αμυντικές δαπάνες και με τις στρατιωτικές συμμαχίες και με όλα τα υπόλοιπα, ότι τότε είχε άδικο και σιγά σιγά ελπίζω να δει το φως του. Όμως η ένσταση που προβάλλουν και άλλα κόμματα εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και το κίνημα αλλαγής ας πούμε, που λέει ναι στην αποστολή στρατιωτικού υλικού, είναι ναι. ότι τέτοιες σοβαρές αποφάσεις δεν μπορεί να ανακοινώνονται μια Κυριακή πρωί σε μια σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Δεν μας ρώτησε ο Πούτιν πότε θα κάνει την εισβολή. Μισό λεπτό, άλλο λέω, ότι το πρωί... Όχι, αν το Κυριακή είναι το πρόβλημα, να του ζητήσουμε... Όχι, όχι, δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Αυτό που λένε είναι ότι... Το να αποφασίσει μια χώρα την έμεση εμπλοκή της σε μια πολεμική σύγκρουση χωρίς έστω ένα τηλεφώνημα του Πρωθυπουργού προς τους άλλους αρχηγούς να τους πει σχεδιάζω να κάνω αυτό, είναι λίγο κάπως ή όχι? Κοιτάξτε, είναι μια μόνιμη εποδός αυτή η καταφυγή στα διαδικαστικά, που κατά τη γνώμη μου δείχνει ένδυα επιχειρημάτων. Mm-hmm. Όταν δεν έχεις επιχειρήματα, ανακαλύπτεις, επειδή κάτι πρέπει να ανακαλύψεις και κάτι πρέπει να πεις, το διαδικαστικό. Υπήρξε συζήτηση σήμερα στη Βουλή. Τοποθετήθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις στο ανώτατο επίπεδο. Είχαμε την ανταλλαγή απόψεων στο πιο κρίσιμο. Ναι. Είχαμε το Κισέα. Αυτό έγινε βεβαίως. Μετά. Άκουσα σήμερα τον κύριο Κατρίνη να λέει: μα καλά, δεν μπορούσατε να πάρετε ένα τηλέφωνο? Δεν έπρεπε να συγκληθεί το Συμβούλιο των Αρχηγών για ένα τόσο σοβαρό θέμα? Όπλα στείλαμε. Ωραία. Είναι παράλογο αυτό, ακούγεται παράλογο? Σας λέω εγώ τούτο, ναι. ότι η χώρα έχει κυβέρνηση, δημοκρατική κυβέρνηση με τη στήριξη της Βουλής, mm-hmm. η κυβέρνηση αποφάσισε, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε, ευτυχώς βεβαίως και το κοινάλ ήρθε και συνένεσε εκ των υστέρων, όπως λέτε εσείς, αλλά σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, τις κρίσιμες αποφάσεις, χρειάζεται και αυτή η ταχύτητα για να βγούμε μπροστά. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για 2 σε 130, έτσι. Τέσσερα. Δύο φύγανε την Κυριακή και δύο τη Δευτέρα. Αλλά δεν θα κολλήσουμε τώρα εκεί. Την Κυριακή που έγινε η κουβέντα. Ναι. Έχουμε τη συνένεση του κοινάλ. Φαντάζομαι μπορούμε να στείλουμε άλλα δύο. Κύριε Κερίδη, τώρα όλοι λένε ότι ακόμα κι αν αύριο ξεκινήσει μια αποκλιμάκωση της κρίσης, λέω τώρα εγώ, ότι τίποτα από εδώ και πέρα δεν θα είναι το ίδιο. Μπορείτε να πιθανολογήσετε ως διεθνολόγος... Ποιος είναι αυτός ο νέος κόσμος, εν πάση περιπτώσει, που γεννιέται αυτές τις μέρες? Ναι, άλλαξε ο κόσμος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι. Όσο και αν κάποιοι δυσκολεύονται να το κατανοήσουν, και αυτή ήταν η προσπάθεια σήμερα στη Βουλή, να προσπαθήσουμε να το κατανοήσουν. Γύρισε σελίδα. Υπήρξε το μη στο χρόνο. Το μη στο διεθνές σύστημα. Αυτή η απόφαση της Ρωσίας να εισβάλλει σε βάρος μιας ελεύθερης χώρας, mm-hmm. δημοκρατικής χώρας, και να την καθυποτάξει. Και βλέπετε αμέσως τις συνέπειες.
Κάποιες και θετικές, τις οποίες θέλαμε. Την αφύπνιση της Ευρώπης, για παράδειγμα. Είδατε τον Γερμανό καγκελάριο. Βλέπετε τι γίνεται στη Σουηδία, στην Φιλανδία, στην Ελβετία ακόμα, την παραδοσιακά ουδέτερη. Ναι. Παθαίνει το χάσμα μεταξύ Δύσης και Ρωσίας, θα σας έλεγα ευρύτερα, μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Και μπαίνουμε σε έναν πιο ανταγωνιστικό και δύσκολο κόσμο. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας. Mm-hmm. Και πρέπει και οι πολιτικές δυνάμεις να αναλαμβάνουν τις ευθύνες και να βγουν από το χαζοχαρούμενο, από την Πολιάνα, και να δουν πιο ρεαλιστικά, πιο γεωστρατηγικά ακριβώς αυτές τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, για να έχουμε αποτέλεσμα και για να εξασφαλίσουμε το μείζον που είναι η ασφάλεια, η σταθερότητα, η ειρήνη στην περιοχή μας. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Και εσείς, καλό βράδυ.